φίλοι του μπάσκετ, είμαστε εδώ για την αναμέτρηση των του Φλέικερς κόντρα στους Μπιρβόκι Μπακς στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Development League του μπασκετάκι Πάτρα. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ της αναμέτρησης. Ήταν η ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων στην τραγωδία των τεπών. Πρώτη επίθεση στο παιχνίδι είναι για τους Φλέικερς με τον Φώτου. Κοτσόνης, τα χτυπηρίσματα. Ο Δωρακόπουλος πέρασε τον Μπουχάγερ, έγινε κλέψιμο από τον Μπούμπαλη, τον ιδιαίτερα οξυδερκή Μπούμπαλη που είναι ίσως ο ποιοτικότερος παίκτης της ομάδας, μαζί με τον Εγκάβρανιτ του τριών πόντων εύστοχο για το 3-0. Το πρώτο καλάθι του παιχνιδιού έρχεται διαχειρός Ανδρέα Καραβίδα, ωραίο καλάθι από τον Καραβίδα. Ο Τσόνης πέρασε, ο Φώτου έπεσε στο παρκέ με μπλονζόν για να σώσει, έβγαλε έξω στο Δρακόπουλο το τέλος για τρεις, όχι, αμυντικό rebound και ο Κρήτης είναι ο παίκτης ο οποίος θα επιδιώξει να μεταφέρει την μπάλα στην άλλη παρκέ. Βούμπαλης κάτω από το καλάθι, εύκολη δουλειά, εύκολο καλάθι. Από την ωραία δημιουργία του Καρπέτα, ο Μπούμπαλης ήταν αυτός που έξω επαφής σκόραρε για να στείλει γρήγορα την ομάδα του συν 5-5-0. Φώτου σου 2 πόντων εύκολο από τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι για τους Φλέικερς, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 1-2 σε αντιδιαστολή με το 2-1 που έχουν οι Μπιρβόκι Μπακς. Φώτου θα βγάλει τον Θεοδωρακόπουλο, ο Χάγκερ κάτω από το καλάθι, αστόχησε και δεν μπορεί να σκοράρει. Μπούμπαλης για τον Κρήθη, από εκεί στον Καρπέτα, αυτός δεν εκτελεί, βγάζει έξω για το τρίποντο που είναι άστοχο όμως από τον Καραβίδα. Παραμένει το σκορ σε χαμηλά επίπεδα, 2-5 σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Κοτσόνης αλλά περνάει μέσα, Θεοδωρακόπουλος από την καλή πάσα του Γιαννακόπουλου δεν μπορείς να σκοράρει παρότι ήταν μια καλή επίπεδα. Συγγνώμη, Καρπέτας θα βγάλει την μπάλα έξω στον Κρήση, αυτός πέρασε, Καραβίδας δεν εκτελεί, βγάζει και πάλι στον Καρπέτα που με λίγο περίεργο στυλ εκτελεί για τρεις, ψηλά ο Αντώνης Γιαννακόπουλος για το rebound. Και δημιούργησε το ρήγμα και εκτέλεσε, δεν μπορούσε να σκοράρει ο Φώτου, επιθετικό rebound, Γιαννακόπουλος και αυτός σημαδεύει σίδερο, Παλαιοδόδωρος στο αμυντικό rebound και τώρα ο Μπούμπαλης ανοίγει τον ευθυνδιασμό, παίρνει το φάουλ με το δυνατό το τσεκάρισμα με το σώμα από τον αντιπαλό του που δεν είχε άλλο τρόπο για να τον ανακόψει. Επαναφορά για τον Κρήτη. Καρπέτα. Πολύ καλή πάσα στον Μπουμπαλή. Αυτός όμως δεν σηκώθηκε, προτίμησε τον Καραβίδα. Ήρθε πολύ ωραία σε βοήθεια και έκοψε ο Φώτου. Στη συνέχεια όμως η μπάλα από την καραμπόλα με δόση τύχης καταλήγει στα χέρια του Μπούμπαλη που παίρνει φάουλ και θα εκτελέσει 2 βολές στο φάουλ, το έκανε ο Μπουχάγερ. της φιλανθρωπίας θα χάσει την πρώτη βολή με περιπετειώδη τρόπο. Έβαλα όμως τη δεύτερη, χωρίς γίνει 2-6. Φώτου. Ελεύθερος Θεοδωρακόπουλος. Το rebound στα χέρια του Φώτου. Ακόμα μια ευκαιρία. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Φώτου. Πήρε foul. Όχι. Όχι. Η μπάλα έχει σπινώσει μεταξύ τα μπλοκ και στεφάνι. Και είναι για τους Μπακς. Κατεβάζει ο Κρήτης την μπάλα. Πέτας περνάει μέσα στον Μπούμπαλη. Μπούμπαλη θέλει να ποστάρει. Είχε μείνει για λίγο ελεύθερος ο Παλαιοχόδωρος, αλλά ο Μπούμπαλης δεν έχει μάτια στην πλάτη. Τώρα το αντιλήφθηκε και του έδωσε πολύ ωραία πάσα. Για τον Παλαιοχόδωρο η δουλειά ήταν εύκολη από κοντά. Πολύ ωραία δημιουργία του Μπούμπαλη και βέβαια το καλάθι για το 2-8. Ο Κοτσόνης θέλει να απαντήσει, δεν μπορεί. Μάχες εκεί, δεν μπορεί ούτε ο Μπουχάγκερ. Η μπάλα είναι για τους Lakers. Κατοχή για τους κόκκινους. Τους κοκκινόματος, αν το θυμάται. Και επαναφορά από τον Φώτου. Ο Άρης Φώτου, ο οποίος θα βρει τον Θεοδωρακόπουλο. Αυτός δημιουργεί για τον Μπουχάγκερ. Μπουχάγκερ έβγαλε έξω για τον Κοτσόνη. Αυτό θα εκτελέσει για 3, είναι άστοχος. Ο Δωρακόπουλος στο επιθετικό rebound ωστόσο. Ρολάρι, η πάσα του Γιαννακόπουλος για 2, άστοχος. Μπουχάγκερ κερδίζει φάουλ. Απ' έξω θα παιχτεί η μπάλα για τους Lakers από την baseline. Πάσα καταλήγει εδώ σε εμάς. Ο Τσάφος με τον τρόπο που έβαλε τα χέρια του δεν επέτρεψε τον Κοτσόνη να πιάσει. Είναι η μπάλα. Κρήτης για τον Τσάφο που πέρασε το παιχνίδι. Μπούμπαλης, δύσκολο έργο εκεί για τον Θεοδωρακόπουλο. Θα πάρει φάουλο ο Μπούμπαλης. Στην πρόσφατη νίκη των Μπακς απέναντι στους Μίναρις, ο Μπούμπαλης είχε πετύχει 26 πόντους και 32 ranking, παρακαλώ. Κρήτης για τον Καρπέτα, τον νεοεισελθόντα Γκάβρανης, πιάνει την μπάλα και βλέπει το κόψιμο του Μπούμπαλη, φάουλ για βολέ. Το έκανε ο Αντώνης Γιαννακόπουλος και 2 βολές για τον Μπούμπαλη. Μέσα η πρώτη βολή. 2-9 γίνεται το σκορ. να μπει ένας πόντος. Φώτου. Πέρασε, καλή πάσα στον Μπουχάγερ. Και πάλι Φώτου. Γύρισε, έβγαλε την μπάλα έξω. Το σούτ μέσα από τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Σάφος. Πέρασε, στάθηκε, εκτέλεσε κουρφάουλ και δύο βολές για τον Τσάφο. Οι Μπακς που έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να επιβάλλουν την κυριαρχία τους, παθούν πολύ καλύτερα στο μάτς. Ο Τσάφος χάνει την πρώτη βολή, παραμένει το 4-11, 4 και 24 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Δεύτερη βολή για τον ψηλό. Θα στοχίσει, αλλά ο Γκάβρανιτς πολύ απαιτητικά μαζεύει το rebound. Φτάζει έξω στον Τρίτσι. Καλή πάσα για τον Καρπέτα που σουτάρει αφύλακτος. Δεν μπορεί να σκοράρει. Το αμυντικό rebound και η επίθεση τώρα για τους Bucks, για τους Lakers. Με τον Κοστούλα να έχει περάσει το match, με το warm-up, χωρίς να μπορεί να ανέλα. Κοστούλα, θα βγάλει έξω. Φώτου, πάσα για τον Κοστούλα, δεν είναι καλή. Και έχουμε time out, γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή στον Καστελόκαμπο, στο Προμηθέα Σπάρτη. Μετά το time out που κάλεσε νωρίτερα. Εδώ φοβερή πάσα. Ζητώ συγγνώμη γιατί ήταν εξαφλική η πάσα που έγινε κάτω από το καλάθι, αλλά ο Μπούρλος δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Ο Φώτου κατεβάζει. 3-22 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Κοτσόνης εκτέλεσε με το floater, πολύ ωραίο καλάθι για το 6-11. Ανάσα για τους Lakers. Αλλά περνάει μέσα ο Γκάβρανιτς, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός δημιουργός μέσα από τη ρακέτα. Εδώ ο Χρήστος στάρει για 2 είναι άστοχος. Μάγκες για το rebound. Κόκο για τον Κοτσόνη. Κοτσόνης έτσι για τον Μπουχάγερ. Γύρισε ο Κοστούλας, δύσκολη κίνηση, άστοχος. Και τώρα ανοιχτό γήπεδο με τον Μπούμπαλη να φτάνει μέχρι μέσα. Δεν μπορεί όμως να σκοράρει. Ένα καλάθι που συνήθως δεν το χάνει ο Μπούμπαλης. Ένας παίχτης της κλάσης του Περικλή Μπούμπαλη. Κοτσόνης. Μπάλα περνάει χαμηλά, Μπουχάγερ. Γιανακόπουλος για 2 είναι άστοχος. Ο Τσάφος μαζεύει το rebound. Μπούμπαλης, πολύ ωραία ενέργεια. Είδαμε πόσο ωραία ο Μπούμπαλης εδώ να περικλεί, γύρισε, ρόλαρε στο τόμο του αντιπάλου του και όλα τα υπόλοιπα ήταν εύκολη δουλειά. Φώτου. Κοτσόνης πήρε πριν από το Στούλα, δύσκολη κίνηση, προστάτευσε την μπάλα με το σώμα, πήρε φάουλ για βολές. Δύο βολές λοιπόν για τον Κοτσόνη με το σκορ στο 6-13, 1 και 19 για το πέρας του δεκαλέπτου. Κοτσόνης θα στοχίσει την πρώτη, παραμένει το 6-13 και ακόμα μία. Έτσι και δεύτερη Μπουχάγερ εκεί για το επιθετικό rebound, γύρισε πολύ δύσκολα τον Μπουχάγερ, ο οποίος εδώ τα έβαλε με τους Bucks, με όλους τους Bucks, γύρισε και σκόραρε. Η απάντηση δεν θα έρθει από τον Νεοκλητσάφο και τώρα ανοιχτό γήπεδο για Κοτσόνη, ο οποίος έχει πάρει αρκετές επιθετικές πρωτοβουλίες. Ο Γιαννακόπουλος στο επιθετικό rebound το όχι, αλλά είναι και ο Κοστούλας και βγάζει την μπάλα έξω για τρεις. Ο Θεοδωρακόπουλος ούτε αυτός, ο Γκάβρανης μάζεψε, έφυγε πρώτος στο ανοιχτό γήπεδο ο Μπούμπαλης, δεν πρόλαβε όμως να τον δει για να του πασάρει εγκαίρος ο Γκάβρανης και τώρα η μπάλα είναι για τους Μπιρβόκι Μπακς. Αναφορά με τον Περικλή Μπούμπαλη, Γκάβρανιτς αφύλακτος από μια θέση του σπανίως αστοχή. Είναι πολύ καλός σε αυτά τα mid-range ο Ανδρέας Γκάβρανιτς και το αποδεικνύει και εδώ. 8-15 Κοτσόνης βγάζει για τον Θεοδωρακόπουλο. Μικρή απόκληση των 2 χρονομέτρων, θα πάνε να εξαντλήσουν λογικά το χρόνο. Ο Χάγερ γυρίζει αστοχή ήδη στο επιθετικό rebound, όχι. Ο Γκάβρανιτς εκεί κερδίζει την κατοχή, 5 δευτερόλεπτα, δεν έχει πολύ χρόνο. Τώρα βλέπει το ρολόι, πέταξε ο Γκάβρανιτς, όχι καλά, τέλος δεκαλέπτου. Σκορ 8-15, επιστρέφουμε σε λίγο. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου εδώ στο Προμηθέα Σπάρτη, επαναφορά με τον Κοτσόνη. Στον Φίλια, ο οποίος ήρθε λίγο αργοπορημένος, αλλά θα αγωνιστεί κανονικά. Ο Τσόνης, το Βαρακόπουλος αφύλακτος για 3 άστοχος. Το ριμπάουντ είναι αμυντικό. Τσάφος προωθεί την μπάλα στην άλλη πλευρά του παρκέ. Πετρίτσες που πέρασε και αυτό το μάτι για τον Γκάβρανη. Τώρα δημιουργεί για τον Μπούμπαλη, πολύ ωραίο καλάθι. 8-17. Υπέροχη δημιουργία του Γκάβρανιτς, το πολύ καλό κόψιμο του Μπούμπαλη, ο οποίος διεμβόλησε την αντιπαλή άμυνα και της επαφής σκόραρε για να στείλει την ομάδα του στο +9. Κοτσόνης για τον Θεοδωρακόπουλο. Η πάσα χαμηλά για τον Γιαννακόπουλο που δεν μπορεί να σκοράρει ούτε αυτός. Και τώρα αν σκοράρουν οι Bucks θα πάνε τη διαφορά και σε διψήφιο νούμερο. Ο Μπούμπαλης δεν εφορμά, περιμένει στηρίγματα. Έχει και τον Πετρίτσι που περιμένει στις κατατομήρες. Κρατάει την μπάλα, μαζεύει 2 αντιπάλους πάνω του. Τώρα βρίσκεται η έξτρα πάσα από τον Γκάβρανιτς. Ο Πετρίτσις δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Ο ριμπάουντ είναι αμυντικό από τον Φίλια που δίνει στον Κοτσόνη. Ο Κοτσόνης πέρασε με ευκολία το κέντρο. Έβγαλε στον Τζιγομαλά. Και πάλι ο Κοτσόνης. Του τριομπόντου του Θεοδωρακόπουλου όχι. Το ριμπάουντ είναι αμυντικό. Το 8-17 παραμένει. Πετρίτσης πέρασε. Έβγαλε για τον Μπουρλά. Και αυτός Μπουρλό, ο οποίος από κοντά τελειώνει τη φάση. Για το 8-19 ο Δωρακόπουλος, Φίλιας αφύλακτος, δεν το δοκίμασε. Έβγαλε στον Ζυγομαλά, λάθος του Ζυγομαλά. Εκεί ο Θεοδωρακόπουλος, αστοχή και η μπάλα είναι για τους Μπιρβόκι Μπακς. Θα τους και σκάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Γκάβρανιτς είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει. Θα δώσει τον Πετρίτσι αργά αυτός. Επιτίθεται. Δίνει και πάλι στον Ανδρέα Γκάβρανιτς που σκέφτηκε λίγο. Κακώς το σκέφτηκε, δεν χρειάζεται. Είναι σαν να πετάει βότσαλο στον ωκεανό. 8-21. Ακόμα πιο μακριά του Μπιρβόκι Μπακς. Πέρασε ο Κοτσόνης. Εξόχισε. 10-21. Ο Κοτσόνης είναι από τους κινητήριους μοχλούς για την ομάδα του. Καραβίδας, ωραία στον Πετρίτσι που δεν μπόρεσε να σκοράρει. Υπάρχει όμως επιθετικό rebound. Γκάβρανιτς θα βγάλει την μπάλα έξω. Το σούτ είναι για 3, το ζήγησε πολύ ώρα ο Καραβίδας, αστόχησε όμως μπάλα, παραμένει προς στιγμή στους Μπακς, αλλά έφυγε από τα χέρια του Τσάφου. Και τώρα Κοτσόνης θα φτάρει και πάλι για 2 και ευστοχή. Είναι πολύ καλός σε αυτό το mid-range ο Κοτσόνης. Κάνει το σκορ 12-21. Πετρίτσης από την άλλη γωνία, ευστοχή 12-24 και έχουμε time out, γυρίζουμε σε λίγο. Το τρίποντο του Πετρίτσι επανέφερε τους Bucks σε διψήφια διαφορά. Προηγούνται με 12-24, διαφορά 12 πόντων. Πολύ ωραία η ενέργεια από τον Θεοδωρακόπουλο. Μπάλα περνάει στον Μπουχάγερ, του γυρίζει. Μάχεται και ο Θεοδωρακόπουλος. Ζητάει φάουλ, δεν θα πάρει κάτω. Ρωμαλάζια 3 είναι άσχετος και τώρα ανοιχτό γήπεδο, έτρεξε ο Πετρίξ, αλλά ο Καραβίδας πάει σε σετ επίθεση. Τσάφος, περιμένει το Καραβίδας ελεύθερος, αυτός θα πάρει την μπάλα, δεν θα εκτελέσει. Ο Τσάφος θα βγει και θα πυροβολήσει. Ανεμικό το σούτ, πολύ. Πάρα λίγο να χάσει, Ζυγομάλας, αλλά βγαίνει στη γωνία στον πόδι και πάλι. Κοστούλα έχει απέναντι τον Καραβίδα. Φώτου δεν έχει πολύ χρόνο για να επιτεθεί. Πρέπει να σκαρφιστεί κάτι και γρήγορα. Και τελικά σκοράρει με αυτό το σούτ μετά από τρίπλα. Άψογο στυλ 14-24. Πετρίτσης, μπάλα περνάει στον Γκάβρανιτς. Ο Γκάβρανιτς θα δώσει την μπάλα μέσα στο καλάθι και ο Τσάφος δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Και τώρα σε αργό τέμπο ο Θεοδωρακόπουλος για τον Μπουχάγερ, έχασε ο Μπουχάγερ και τώρα έκλεψε ο Γκάβρανιτς και αφήνει στον Πετρίτσι 14-24 με τη διαφορά να είναι, με το χρόνο που απομένει να είναι 4 και 11. Καραβίδας, Γκάβρανιτς, πολύ καλή δημιουργία και πάλι στον Μπούρλο που τελειώνει το φάσιο για το 14-26. Εδώ είδε πολύ ωραία το κόψιμο του συμπαίχτη του ο Γκάβρανιτς και αυτός το μετουσίωσε σε δύο εύκολους πόντους για το 14-26. Δεν θα πυροβολήσει, θα δώσει στον Θεοδωρακόπουλο που δεν μπορεί να εφηγήσει, αλλά όπως Κοστούλας στην εκεί μάχεται και κερδίζει. Ζυγομαλάς, Κοστούλας πέρασε, πολύ δύσκολη προσπάθεια με ταμπλό. 16-26, πολύ ωραία ενέργεια από τον παίκτη των του Φλέικερς και ένα εύκολο καλάθι. Πετρίτσης. Τσάφος. Πετρίτσης πέρασε, έφτασε μέχρι μέσα και πήρε φάουλ για βολές. Ωραία κίνηση από τον Φώτη Πετρίτση. Πέρασε και ο Ιωάννου, ο οποίος ήρθε λίγο αργοπορημένος, αλλά είναι εδώ για να βοηθήσει τις προσπάθειες των συμπαιχτών του. Το βαρύ πυροβολικό του Lakers κάνει εδώ μπροστά σας, βλέπετε, και τις απαραίτητες διατάσεις, γιατί δεν πρόλαβε να κάνει ζέσταμα. Ο Πετρίτσης αστόχησε στη δεύτερη βολή, 1-2, και τώρα ο Ιωάννου. Για να τον δούμε, αστάρι για 3, είναι άστοχος, μάχες για το rebound, κερδίζει ο Γκαβράνιτς και αφήνει στον Πετρίτσι. Μπούμπαλης το σκέφτηκε, εκτέλεσε, καλή καμπύλη, αλλά δεν μπορεί να κερδίσει και ο Ζυγομαλάς για τον Κοστούλα, και τώρα στο κατέβασμα της μπάλας είναι ο Ιωάννου. Ο Φώτου, συγγνώμη, τώρα είναι ο Ιωάννου, ο οποίος το ζυγίζει, πυροβολεί. Δεν θα το βάλει ούτε εδώ, πάλι εδώ το φορμάει. Και ο Πετρίτσης. Ο Πετρίτσης πέρασε, έβγαλε έξω στον Καρπέτα και τώρα Γκάβρανη. Ωραίο το deflection του Ιωάννου, δεν μπορεί όμως να γίνει κλέψιμο. Ούμπαλης πέρασε από τον Μπουχάγερ. Επιθετικό φάουλ από τον Περικλή Μπούμπαλη πάνω στον εφό του, ο οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει κιόλας. Πέρασε, δημιούργησε το ρήγμα, δεν μπορεί όμως να το καταφέρει. 2 δευτερόλεπτα, όχι, υπάρχει ανανέωση τελικά. Ιωάννου τέλεσε για 3, μετά από τρίπλα, όχι, ο Παλαιοτόδωρος μάχεται τελικά πάνω του ο Κοστούλας, η μπάλα όμως ευνόησε του Μπιρβόκι Μπακς. Μπούμπαλης μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει, μάχεσε που μαχών και μια κατοχή, ο Μπουχάγερ βουτάει στο παρκέ και σώζει. Ιωάννου, κράτησε ο Ιωάννου, πολύ ωραία σταυρωτή και φάουλα από τον Πετρίτσι. Δεύτερο ομαδικό για τον Μπιρβόκι Μπακς. Μια μικρή διακοπή για time out, γυρίζουμε σε λίγο. Ο Ιωάννου είναι από αυτός που επαναφέρει μετά το time out και δίνει στον Κοτσόνη που κατεβάζει. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους. Φώτου αλλάζει hand-off με τον Ιωάννου και τώρα ο Κοτσόνης θα πάρει την μπάλα. Ο καλύτερος παίκτης στο πρώτο ημίχρονο ως τώρα για τους Lakers. Ο Φώτου πέρασε, καλή η ενέργειά του αλλά μέτρια η πάσα του. Τελικά αυτός θα εκτελέσει. Ήταν αυτός που αναγκάστηκε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, αλλά το φώτο ήταν παντελώς άστοχο. Πετρίτσης στο κατέβασμα της μπάλας περιμένει κάποιον να βγει από τα screen. Πετρίτσης θα δώσει τελικά χαμηλά στον Μπούρδο. Πολύ ωραία ενέργεια, θα αλλάξει 16-29 από τον Μπούρδο, ο οποίος έχει ωραίες κινήσεις πενταριού και στέλνει την ομάδα εδώ στο +13. Ακόμα στο μακριά οι Bucks που έχουν τον απόλυτο έλεγχο σε αυτή την πρώτη περίοδο τώρα. Φάουλ έξυπνο του Πετρίτσι στον Κοτσόλη, τρίτο ομαδικό. Έχουν να δώσουν ακόμα ένα, 8,6 για το φινάλι του 10λεπτού του ημιχρόνου. Ιωάννου κράτησε, δεν πήρε φάουλ. Πέταξε ο Καρπέτας, άστοχος, τέλος. Στο κατέβασμα της μπάλας βρίσκει τον Κοστούλα. Κοτσόνης θα πάει σε ένα floater, είναι airball. Ο Καραβίδας στο rebound. Βγάλει τον Καρπέτα στη γωνία για τρεις. Ο Καρπέτας το σούτ του αλλοιώνεται και ο Γιαννακόπουλος μαζεύει το rebound και δίνει στον Κοστούλα που θέλει να τρέξει για να πιάσει κοιμόμενη την άμυνα των Bucks μέχρι στιγμής. Ωστόσο ανταποκρίνονται καλά οι Bucks. Ο Άνου είναι ελεύθερος, πολύ καλή προσπίση και εκτέλεση για τρεις, είναι άστοχος. Ο ίδιος όμως στο επιθετικό rebound παίρνει φάουλ και θα εκτελέσει το βολέι. Δύο βολές λοιπόν για τον Ιωάννου σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού που θα λέγαμε ότι οι Bucks συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν στο πρώτο ημίχρονο. Δύο στους δύο από τον Ιωάννου που πετυχαίνει τους πρώτους του πόντος, ο πρώτος σκόρερ του Lakers στη διοργάνωση. Το βαρύ πυροβολικό όπως είπαμε και νωρίτερα σήμερα άργησε λίγο να έρθει. Κι άλλο τρίποντο από το Καραβίδα, 18-35. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Καραβίδα που νιώθει καλά και φαίνεται, χαμογελάει. Ιωάννου πέρασε τον Πετρίτσι, πήρε την baseline, σούταρε ο Ιωάννου και το έβαλε. 20-35, χρησιμοποίησε σωστά το ταμπλό. Πετρίτσης για τρεις. Είναι εύστοχος, 20-38. Ακόμα ένα εύστοχο τρίποντο, 3 στα 3 έχουν. επίθεση και πάλι χρησιμοποιεί ωραία το σώμα του για να πάρει θέση, δεν μπορεί να σκοράρει. Κοιτάξτε όμως μάχες που δίνει, τελικά βγάζει την μπάλα έξω, δεν είναι καλή πάσα του, φωνάζει και πάλι φάουλ, δεν θα πάρει κάτι. Ο Καρπέτας, ο Χάρης ο Καρπέτας θα πάει στην επαναφορά. Θα βρει τον Τσάφο. Έβγαλαν την άμυνα του Φλέικερς. Φοβερή πάσα από τον Κοτσόνη και το lay-up από τον Ιωάννου. Εκπληκτική δημιουργία από τον Κοτσόνη στο highlight, στο highlight του αγώνα. Καρπέτας για τον Τσάφο. Ο Κρήτης, καλή ενέργεια και φλότερ, δεν μπορεί να σκοράρει. Εκεί για το ψηφοφορικό δεύτερη ευκαιρία. Και το καλάθι έρχεται από την ωραία σύστη Τσάφου που κάνει τη μισή δουλειά και ο Κρήτης κάνει την άλλη μισή για να κάνει το σκορ 22-40. Ιωάννου για τρεις, ούτε εδώ ο Ιωάννου μπορεί να σκοράρει εντός παιδιάς. Καραβίδας μάλλον περνάει χαμηλά στον Παλαιοπόδωρο, καλή πάσα κατά το καλάθι, δεν μπόρεσε να σκοράρει κάτι. Ήδη αμαρτύρεται και φάουλ, δεν θα πάρει όμως κάτι. Κοτσόνης για τον Ιωάννου, δεν θα σουτάρει εδώ. Θα περάσει πολύ ωραία πάσα στον Κοστούλα που χαλάει την ασίστα, αλλά θα επιμείνει και θα πάρει φάουλ με δεύτερη προσπάθεια. Έξι και 44. Σκορ γίνεται 23-40. Δεν θα βάλει τη δεύτερη, μάχες για το rebound, μπάλα για τους Μπακς. Καρπέτας σου, τραβηγμένο, δεν μπορεί να σκοράρει. Το mid-range είναι άστοχο. Εκεί ο Ιωάννου για το επιθετικό rebound που σκοράρει για το 25-40. Καραβίδας, χαμηλά βάλε ο Θόδωρος. Τους πάσα έξω για τον Καρπέτα που στάρει για 3. Κρίστης μάχεται. αλλά είναι και πάλι για τους Φλέικερς που πατούν καλύτερα σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού και προσπαθούν να κάνουν τη δική τους αντεπίθεση. Θεοδωρακόπουλος. Ωραία κίνηση από τον Κοστούλα που θα πάρει το φάουλ. Και είναι δύο βολές τώρα. Για τον Σέντερ. Δεύτερη βολή του Κοστούλα, καλύτερη, αλλά ούτε αυτή θα καταλήξει στο στόχο. Καραβίδα. Κάφος για τον Κάβρανη. Καρπέτας. Αλλά πέρασε τον Τσάφο. Κάβρανη στάρει για δύο, άστοχος. Ο Γιαννακόπουλος στο rebound. Έξω για τους Lakers με το σκορ στο 25-40. Κοτσόνης τελεί για 2 και φτωχή ο Κοτσόνης, 27-40. Ωραίο καλάθι από τον Κοτσόνη που ξαναπαίρνει το όπλο του, ήταν πολύ καλός και στο πρώτο μέρος. Και συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Μπούμπαλης γύρισε. Καλή πάσα έξω στον Καρπέτα. Καρπέτας έπιασε την μπάλα, δεν εκτέλεσε. Πάσα χαμηλά για τον Κάβρανη που προσπαθεί, δεν σκουτάρει. Ο Μπούμπαλης θα το κουμπονίσει, δεν μπορεί να σκοράρει. Υπάρχει όμως κατοχή για τους Lakers γιατί είχε λήξει το πασχάρι. Και μόνο στο ταμπλό. Έτσι λοιπόν οι Lakers έχουν την ευκαιρία να κατεβάσουν κι άλλο τη διαφορά. Επαναφορά με τον Κορτσόνη να κατεβάζει. Ο πιο επιδραστικός παιχνιδιτών του Lakers στο μάτς. Ιωάννου θα μείνει πίσω από τα screen και θα εκτελέσει. Δεν έχει βρει το χέρι του σήμερα ο Ιωάννου. Το γεγονός ότι δεν έκανε προθέρμανση που έχει κοστίσει. Το καλάθι από τον Κάβραν για το 27-42. Σούταρε από τα 5,5 μέτρα και στόχισε. Είναι το σημείο αναφορά στο παιχνίδι του Γκάβρανη, αυτό το σουτάκι από τα 6-6,5 μέτρα. Είναι ένας παίκτης που έχει πολύ καλή επαφή με το καλάθι. Ένας playmaker, ρακέτα θα έκανε, κανένας που έχει εξαιρετικό mid-range και πολύ καλή δημιουργία. Εδώ τώρα βγάζει μια άρρωστη πάσα πίσω από την πλάτη, την οποία θα την μετουσιώσει σε καλάθι ο Καρπέτας. Απίστευτη δημιουργία του Γκάβρανιτς. Από τις λίγες περιπτώσεις που εκδιάζουμε να παίχνει και συνέχεια κάνει κάτι καλό, συνήθως γίνεται το αντίθετο. Εδώ πάρα πολύ ωραία πάσα. Και time out για τους Lakers. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μάρτσαν ή του Φλέικερς που υπολείπονται 17 πόντων και όπως όλα δείχνουν πολύ δύσκολα μπορούν να επιστρέψουν στις διεκδίκες νίκες, αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Φώτου πολύ δύσκολη προσπάθεια, το έβαλε με κράσος εδώ, με πείσμα. Φώτου κράτησε την μπάλα σχεδόν σε όλη την επίθεση και βρήκε την άκρη του με το φινάλε. Μπούμπαλης για τον Γκάβρανης, Μπούρδος φωνάζει για βήματα, το Φλέικερς συνεχίζει το παιχνίδι, Πετρίτσι για 3, είναι άστοχος, κλέψιμο όμως από τους Μπακς, με τον Πετρίτσι ο οποίος βάζει στην πλάτη του τον Θεοδωρακόπουλο. Καρπέτας βγάζει για τον Μπούμπαλη, έχουν ακόμα αρκετό χρόνο, πολύ ωραία ενέργεια του Μπούμπαλη και φοβερό καλάθι για το 29-46. Ο Μπούμπαλης που στέλνει την ομάδα του και πάλι στο πικ της διαφοράς, 29-46. Ο Ιωάννου, η πάσα του κόπηκε σε πρώτο χρόνο, ο Φώτου συγγνώμη, τώρα δίνει στον Ιωάννου, αυτός θα πάρει φάουλ από τον Μπούμπαλη στο σφύριγμα. Πέμπτο μαδικό και βολές για τον Ιωάννου. Για σπρώξιμο στην προσπάθεια για rebound. Μπούμπαλης έμεινε πίσω από τα σκρίνα και εκτέλεσε με χέρι αλφάδι, 30-48. Θεοδωρακόπουλος δεν μπορεί να σκοράρει. Πήρε ένα από τα αρκετά φάουλ που έχουν για ξόδεμα. Πετρίτσις έβγαλε στη γωνία, Καρπέτας εκτέλεσε δύσκολο σούτ, άστοχο. Ιωάννου 2-1, πρόλαβε. Γυρίσαμε για τη συνέχεια του παιχνιδιού, τελευταία περίοδος και το σκόρ είναι στο 30-48. Κοτσόνης για τον Ιωάννου που εκτελεί για 3 και αστοχή. Εκεί ο Κοτσόνης όμως για το επιθετικό rebound θα βγάλει έξω, εκεί που κλέβει εντυπωσιακά ο Μπούμπαλης και τώρα υπάρχει ανοιχτό γήπεδο. Μπούμπαλης, φάουλ από τον Κοτσόνη και βολές. Μπούμπαλης στη γραμμή για να αυξήσει κι άλλο τη διαφορά, το κάνει 30-49. Στις παρυφές των 20 πόντων, αν ευστοχίσει ο Μπούμπαλης θα έχουμε το πρώτο συν 20 της βραδιάς και πράγματι αυτό συμβαίνει, 30-50. Κοτσόνι στο κατέβασμα της μπάλας για τους Φλέικερς. Ο Τσόνης που έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, αλλά δεν έχει πάρει βοήθειες από τους συμπαίκτες του. Ιωάννου για 3 είναι άστοχος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Θεοδωρακόπουλος θα βρει τρόπο να εκτελέσει μπροστά στα απλωμένα χέρια του Τζάβρανιτς, αλλά η μπάλα βρίσκει μόνο στο φίδερο. Μπούμπαλης, Τζάβρανιτς, Καραβίδας, Μέσα κι αυτό. Καραβίδας είναι καυτός και κάνει το σκορ 30-53. Ωραία εκτέλεση από τον Ανδρέα Καραβίδα, που έχει βάλει και αυτός φαρδιά πλατιά την υπογραφή του για την σημερινή διαφαινόμενη νίκη των Μπακς. Ιωάννου κατάει την μπάλα, παίρνει ένα screen, κλέβει ο Πετρίτσης, μάχεται όμως ο Ιωάννου και ξανακερδίζει, δεν έχει πολύ χρόνο, φτάρει για 3, το βάλε. 33-53, Γιώργος Ιωάννου, σε μια κακή βραδιά για αυτόν εκτελεστικά, παρόλα αυτά ακόμα και έτσι η επαφή με το καλάθι είναι κάτι που δεν ξεχνιέται. Πετρίτσης, side step και εκτέλεση για 3. Καλό σου με καλή καμπύλη, αλλά την μπάλα δεν θα καταλήξει στο στόχο. Ο Τσόνης δύσκολο σουτ. Η μπάλα είναι για τους Lakers, γιατί υπήρξε αλλίωση. Ιωάννου πέρασε, πάσε για τον Μπουχάγερ. Ο Τσόνης δεν εκτελεί. Προς το παρόν τελικά χάνει και την μπάλα. Ο Μπούμπαλης εδώ είναι εύκολη δουλειά για αυτόν. Και πάνω στον βηματισμό έχασε για λίγο το κοντρόλ, ωστόσο βρήκε τον τρόπο και εκτέλεσε. Ιωάννου, ωραία προσπίση. Ο Πετρίτσης όμως έμεινε κολλημένος πάνω του. Ο Τσόνης για 2. Άστοχος. Γκάβρανης πρόχνει στον Καραβίδα, πάσα για τον Μπούμπαλη, φοβερή πάσα πίσω από την πλάτη και το ανάποδο λέει από τον Πετρίτσης, δεν θα βρει τον στόχο. Ιωάννου θέλει να ανοίξει τον ευνηδιασμό, πατάει φρένο. Ιωάννου Θεοδωρακόπουλος εκτελεί για 3, Airball. Το 33-55 λοιπόν παραμένει. Καραβίδας κατεβάζει σε αργό τέμπο, δεν υπάρχει λόγος βιασύνης. Πετρίτσης, πολύ ωραία, έκοψε μέσα το καλάθι, το διάβασε αυτό ο Μπούρδος και το καλάθι από τον Πετρίτσι για το 33-57. Ωραία επίθεση για τους Μπακς, που έχουν βγάλει μερικές πολύ ωραίες συνεργασίες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πότου πέρασε στον Φίλια, Φίλιας πόσταρε και έβγαλε έξω για το σουτ 2 πόντων που είναι άστοχο. Μάχες για το rebound, μπάλα στον Μπούμπαλη, κατεβάζει ο Μπούμπαλης, πέρασε, πήρε φάουλ. Κατοχή είναι και πάλι τελικά για τους του Βλέικ, δεν υπήρξε φάουλ. Ιωάννου, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τελευταίο περίπου εξάλεπτο του παιχνιδιού. Κοστούλας δεν μπορεί να σκοράρει εξ επαφής, ούτε με τη δεύτερη. Καραβίδας το rebound. Πέρασε ο Καραβίδας, το lay-up δεν μπορεί να σκοράρει, μαζί του Ιωάννου το rebound. Μπάλα περνάει χαμηλά, Κοστούλας βγάζει έξω στον Ιωάννου και άλλη προσποίηση, τώρα πάει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Το rebound είναι αμυντικό από τον Μπούρδο και ο Πετρίτσης, ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Παλαιοθόδωρος Δεν έχει πολύ χρόνο, εκτελεί ο Πετρίτσης με ταμπλό παρακαλώ. 33-60. Μάλιστα. Ακόμα πιο μακριά η Μπακς, το συν 27. Φάουλ κερδίζει τώρα ο Φώτου, το τρίτο μαδικό. 4 και 24 για το φινάλε. Δεν υπάρχουν βολές. Τελικά έχει δοθεί πάνω στην προσπάθεια, άρα είναι κανονικά βολές για τον Φώτου, ο οποίος έχει κουραστεί και αυτός. Έχει δώσει πολλές μάχες. Και αυτός ήταν ένας από τους παίχτες που προσπάθησαν από πλευράς του Φλέικερς μαζί με τον Κοτσόνη. Δεν ήταν όμως αρκετοί. Η πρώτη βολή στον κάλαθο των αχρήστων. Παραμένει το 33-60. Βάλει τη δεύτερη, μία στις δύο. 4 και 24 ακόμα, σε ένα μάτι που φαίνεται πως είναι διαδικαστικού χαρακτήρα. Οι Μπακς οι οποίοι δείχνουν τα δόντια τους και θα φτάσουν στην τρίτη νίκη. Κι άλλο τρίποντο Καραβίδας αυτή τη φορά. 34-63 καρέ από τον Καραβίδα, έχει φτάσει στα 4 τρίποντα. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Οι Μπακς που δείχνουν μη τι άλλο πως είναι μια ομάδα που δεν αποτελεί αμεληταία ποσότητα. Ιωάννου στο δεύτερο τρίποντο του για απόψε. 37-63. Πέρασε ο Τσάφος λόγω του Πάσα πέρασε στον Μπούρδο. Αστοχή. Και τώρα ο Θεοδωρακόπουλος 3-27 ακόμα. Φώτου. Το τελικό σκορ είναι αυτό που απομένει να μάθουμε, ενώ ο Τσάφος κάθεται στον πάγκο γιατί έχει δεχτεί ένα χτύπημα και δείχνει να πονάει στο χέρι. Ο Απόλλωνας Ζιγομάλας θα πάει να... Ζιγομάλας θα κάνει την επαναφορά. Ωραία κίνηση από τον Κοστούλα, δεν μπορεί να σκοράρει. Εκεί για το rebound το Βασίλη. Πέρασε. Ωραία ενέργεια από τον Καρπέτα που δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Κοστούλας στο αμυντικό rebound και τώρα Ιωάννου. Ο Ιωάννου είδε το κενό, έφτασε μέχρι μέσα, παίρνει μπρος. Τώρα στα τελευταία λεπτά ο Ιωάννου πετυχαίνει ακόμα ένα καλάθι, 39-63. Τώρα όμως είναι αργά για τους Lakers που θα υποχρεωθούν στην τρίτη του ΣΥΤΑ στην Development League. Ευνηδιασμός και πάλι με τον Ιωάννου να φτάνει μέχρι μέσα. Αυτή τη φορά δεν θα σκοράρει ο ίδιος όμως στο επιθετικό rebound. Ρολάρι, γυρίζει, ούτε τώρα κι άλλο επιθετικό rebound. Τέταρτο επιθετικό rebound, τρίτο επιθετικό rebound και καλάθι. 41-63 με τον Ιωάννου που με αυτόν τον ανορθόδοξο αν μη και άλλο τρόπο ανεβάζει λίγο τη στατιστική του, προσθέτει 3 rebound και 2 πόντους στο ενεργητικό του. Ρίχνει, λάθος, ο Φώτου στο ανοιχτό γήπεδο, 3 εναντίον 2, Ιωάννου δεν μπορεί με το layup, ο Κοστούλας είναι εκεί και μάχεται, δεν μπορεί ούτε αυτό το σκοράρι Ιωάννου, δεν τα καταφέρνει. Τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, τελευταίο δίλεπτο. Καραβίδας για τον Κρήτη. Αυτός για τον Καραβίδα και τώρα επάνω περνάει μέσα στον Μπούρδο. Δυσκολεύεται, δεν θα σουτάρει. Καραβίδας για το πέμπτο του. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό το σουτ που επιχείρησε ο Καραβίδας και ήταν και άστοχο. Τυπική διαδικασία το τελευταίο 1,5 λεπτό. Κατεβάζει την μπάλα ο Φώτου, δίνει στον Θεοδωρακόπουλο. Θεοδωρακόπουλος έκανε λάθος και τώρα υπάρχει ευκαιρία για παιχνίδι στο transition. Με τον Καραβίδα να κερδίζει φάουλ από τον Φώτου. Καρπέτας αρέσει την μπάλα μέσα, Καραβίδας. Καλό φάουλ.